Με η πρώτη αυτό. ερώτηση που μου έρχεται η κυρία Κανέλη στο <χ> μυαλό Εν, είναι αν μετά από όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα μπορούμε ξαφνικά να εμπιστευτούμε τον Ερντογάν ω προ το προσφυγικό για παράδειγμα. Είπαν, βοήθησε με να σε βοηθήσω. Θα το κάνει ο Ερντογάν αυτό. Κοιτάξτε, ε, ε, ο κύριο είναι ακαδημαϊκό και εξαιρετικό και μπορεί να κάνει αναλύσει. Ο συνάδελφο είναι επιτόπου εκεί. Έχει πράγματα που ξέρει και που μπορεί να πει, πράγματα που περιμένει να μην τα πει και ορθώ πράττει γιατί δεν είναι εύκολο να κάνει το δημοσιογράφο εκεί κάτω από αυτέ τι συνθήκε. Δηλαδή, ξέρουμε πώ είναι στη φυλακή, για παράδειγμα, Έτσι. Yeah. Μην διακυβεύει και το κεφάλι του ο Κωστήτη. Να χαρά είναι, να μπορεί yeah. να πηγαίνει να έρχεται. Ε, και με ρωτάτε τώρα εάν μπορούμε να εμπιστευτούμε. Τι να εμπιστευτούμε τώρα, Τη σύμμαχο Τουρκία, Τη σύμμαχο των Ρώσων Τουρκία. Την Τουρκία που θέλει τη τεοδίαυλο το για τους Κούρδους. Τις σχέσεις μας που έχουμε εμείς με τους Κούρδους. Που προσπαθήσαμε χρόνια να φτιάξουμε και μετά τις περιμαζέψαμε και τις πήγαμε λίγο παρακάτω. Όταν ακούτε για... Ε, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπω είπε, εγώ πολιτική ερμηνεία θα κάνω. Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί εξασφάλισαν τα συμφέροντά του όπου να είναι τα φέρνουν. Θα πατήσουν πόδι και στο Στεφανοβίκιο, θα πατήσουν πόδι και στην Αλεξανδρούπολη. Τον Άραξο έχουν αφήσει για την ώρα έξω, δεν το ξέρω, θα δούμε. Εκεί μπορεί να τα έχουν μοιράσει με του Ευρωπαίου σε ό,τι αφορά τα πετρέλαια στο Ιόνιο. Στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή, ε, το πρόβλημα έχει προκύψει από την Κουκ. Πού να δείτε το cooking που θα έρθει μετά, δηλαδή τα μαγειρέματα σε ό,τι αφορά την Κρήτη από τη Γάβδο. Το νου σα στην Κο και στη ρόδο όταν μιλάνε για δικαιώματα μουσουλμάνων οι Τούρκοι. Mm -hmm. Το νου σα, έτσι. Απλώ δεν τον έχετε. Ε, Αδιοράτο στο κεφάλι σα. Τώρα εσεί πιστεύετε. Αδιοράτο. Προσ... Πιστεύετε... Όταν ακούτε λοιπόν τα σφραγίσματα mm -hmm. και θα φτουν λιγότεροι και θα μου δώσετε λεφτά και χίλια δυο, πρώτα απ' όλα, κατά την άποψή μου έγινε κάτι αρνητικό. Μπήκαμε κι εμεί στο ευρωπαϊκό παζάρι με του πρόσφυγε. Τι μπορούμε να, mm -hmm. να κάνουμε. Μπήκαμε σε παζάρι. Όχι, όχι. Μπήκαμε σε παζάρι και γίναμε mm -hmm. οι μόνοι εκφραστέ. Και έρχομαι τώρα και ρωτάω εγώ. Πολιτικά, παζαρεύουμε υπέρ ποια Ευρώπη, τη Ευρώπη των χωρών του Βίζεγκραντ, τη Ευρώπη των χωρών τη Βαλτική. Γιατί αν δεν κάνω λάθο, οι Βαλτικέ που έχουν αυτή την αντίληψη που έχουν, όχι μόνο για το κουκουέ και για τον κομμουνισμό, mm -hmm. αλλά για την Ευρώπη, του πρόσφυγε, το εφτό κτλ. Οι Πολωνοί, οι Βούλγαροι που πρωτοστάτησαν σε αυτή την ιστορία. Είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν του πρόσφυγε ω μία μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ε, άλλο, Όταν κυρία, έχετε Λιθουανού και, και Βαλτικού πιλότους στη Frontex, <κυρίζει> όταν ο κύριος Μητσοτάκη έχει αποδεχτεί τη δίκαιη μοιρασιά, όταν οι αντιφάσει εντό εισαγωγικών αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν μοιρασιά, είναι ναι. εκμετάλλευση στο Google πολύ περισσότερε από το θέλω να μιλήσω από βήματο του Ερντογάν. Από το διάλογο που έγινε μεταξύ του Τούρκου Υπουργού ναι. και του Υπουργού Εξωτερικών ναι. της Κύπρου, δεν καταλαβαίνετε ότι το κλίμα... Το να συζητά με κάποιον εξορισμού τι είναι να θετικό. Να μην συζητάμε δηλαδή με Όχι, πως, είναι εξορισμού θετικό, επομένως. είπα κυρία Οικονόμου. Δεν μπορείτε να μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Μάλιστα. Λέω είναι εξορισμού θετικό. Mm -hmm. Το τι συζητά, πώ συζητά, σε ποια στιγμή. Μα λέτε τώρα, συζητάμε υπέρ υπέρ μον, υπέρ Μα, υπέρ το προσφυγικό υπερπείο. φανταζόμαστε. Μα δεν το συζητάμε υπερημών. Το συζητάμε υπέρ τη Ευρώπη. Από την ώρα που ισχύει η Σέγγεν. Από την ώρα που δεν αλλάζει η Σέγγεν. Από την ώρα που η Ευρώπη είναι αυτή που αποφασίζει πόσου θα πάρει και δεν θα πάρει. Από την ώρα που η Ευρώπη είναι αυτή που έχει επέμβει στη Λιβύη, αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν και Ρώσοι στη Λιβύη για να βοηθήσουν. Έπρεπε οι, οι Τούρκοι είναι ήδη να... στη Λιβύη, Κανέλη, εκεί που παράγονται πρόσφυγε. Τι άλλο έπρεπε να κάνει σε σχέση με το προσφυγικό, δηλαδή ο Έλληνα Πρωθυπουργό, πέραν αυτού που έκανε. Περιμένετε από λέτε. μένα να υποδείξω στον Πρωθυπουργό τι να Όχι, κάνει. Όχι, ότι σε σχέση είμαστε, με την πολιτική του. Σε, σε σχέση κατεύθυνση. με την πολιτική του. Ποια θα ήταν η σωστή δηλαδή η κίνηση αυτή τη στιγμή. Η σωστή κίνηση αυτή τη στιγμή δεν είναι προ τον Ερντογάν για του πρόσφυγε. Είναι προ αυτού που παράγουν πρόσφυγε. Το καταλαβαίνετε. Ο Ερντογάν θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί του πρόσφυγες και θα το δοκούν. Mm -hmm. Όποτε του προσφέρουν αυτό που θέλει, προσέξτε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τι πληρώνει. Τι πληρώνει. Πείτε μου τι πληρώνει. Δηλαδή γιατί οι πρόσφυγε δεν περνάνε από εδώ να φύγουν. Τι πληρώνει την ευρωπαϊκή πολιτική δεν την πληρώνει πανάκριβα. Τη, την πληρώνει ή δεν την πληρώνει. Όχι για το προσφυγικό, να, είτε να, να στείλει. Ελάτε κάτι, κύριε φίλη. Γιατί νομίζω είναι σημαντικό και παράκληση. Δηλαδή θέλετε κάνετε... βούλα από τον Πάπα, συγγνώμη Παρακά. για την έκρηση. Μόνο ένα λεπτό Ο Πάπα ήρθε εδώ, πήγε εκεί που πήγε, ξαναείδε τον Τζίπρα. Ο Πάπα τι έχει κάνει δηλαδή για του πρόσφυγε. Ε, Πάμε στον κύριο Και ειδικά του Ιταλού. Ελάτε κύριε φίλη. Ακ' και εγώ προσεύχομαι. Δεν είμαι Πάπα όμω. Και Και κυρίω δεν έχω το αλάθητο. Να ξέρετε, αυτό δείχνει το λάθο. Ελάτε, κύριε Καρδάκη. Είμαστε το άλλο. Διότι Είσαι, εδώ οι μικρό λειτουργούν ασύλληπτα. Λειτουργούν ασύλληπτα. Εγώ φουντώνω γιατί <laughs> ασχολούμαι με αυτό από το 2000. Έλα φωτιά στα ελληνικά. <laughs> μου πήρε 19 χρόνια μου πήρε 19 χρόνια για να αποδειχθεί ότι είχαμε δίκιο όταν φωνάζαμε ω κουκουέ το 2000. Θα είχε αποκαλυφθεί τίποτα χωρί το κουκουέ το 2000. Ρωτήστε του συναδέλφου σα στη Βουλή. Όταν ξεκινήσαμε την ιστορία, τι εστί ναι, Να το πείτε όμως, γιατί ο κόσμος δεν θυμάται. Τι εστί μήκυο, τι εστί μήκυο. Η πρώτη ερώτηση πριν από 19 χρόνια. Που άνοιξε να έρθει κατάλογο, να δούμε ποιοι είναι, πότε καταστρέφονται, πότε δεν καταστρέφονται, mm -hmm. πώ γίνεται 14 Υπουργεία να χρηματοδοτούν ΜΚΟ και να τι λε και ΜΚΟ, ναι. μη κυβερνητικέ οργανώσει με κρατικό χρήμα. Αποδείχθηκε μετά, ήρθε η ιστορία με τι ΝΑΡΚΕ, αν θυμάστε, με τι ΜΚΟ, με τα κρατικά χρήματα για την αποναρκοθέτηση. Πάμε στην ουσία. Τι με ρωτάτε, ρωτάτε κα, καθηγητή τώρα εδώ, αν πρέπει να στηρίξει όχι την Τουρκία. Να τη στηρίξει σε τι. Πού θέλει να την κάνει τη ζώνη η Τουρκία, εντό τη Συρία. Θέλει Συρία. να την κάνει στο δικό τη το έδαφο. Θέλει να την κάνει σε έδαφο άλλη χώρα, στο έδαφο τη Συρία, μετά από εισβολέ, μετά από χίλια δυο. Αν το ίδιο ερώτημα σα το θέτανε, όπω έγινε και με την Ιουγκοσλαβία και με το Κόσοβο και με όλα, να φτιαχτεί δίωδο και ζώνη ασφαλεία στον Εύρο, στο ελληνικό έδαφο, μετά από εισβολή, τι θα λέγατε. Άρα, το στηρίζω την Τουρκία. Είναι βασική θεμελιώδη νατοική επιλογή. Μπαίνω όπου θέλω. Κάνω ό,τι θέλω και θέλω και λεφτά από πάνω να μου δώσετε για να το κάνω, για να αγοράσω. Μάλιστα, μάλιστα. Και λέτε τώρα να στηρίζει η Ελλάδα μία πολιτική τέτοια που τη στέλνει. Όχι, μα δεν το λέτε εσεί, και εγώ ρητορικά το λέω. Δεν ναι, Εντάξει, ναι, ναι. μην απαντάμε τώρα, λε και είμαστε τρίχρονα. Ούτε και ο, 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 ο συνάδελφο από εδώ να, δόν, το, να το είπε. Κυρία για κανέλη, να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, επομένω. Αυτή τη στιγμή το συμφέρον της Ελλάδας είναι να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες που βρίσκονται εδώ ταχύτατα να εμφοδιαστούν με ναι, έγγραφα. Μα δεν είναι. Πάστα σοβαρά. Είναι στο χέρι, μας, είναι. Όχι, στο χέρι μας. Είναι πάντες κυρία Κανέλη. Όχι δεν είναι έτσι πως το κάνουμε. Και εμείς τι κάνουμε. Και ποιος έχει σύνορα εμείς λεφτά σύνορα. Εμείς τι κάνουμε. Πείτε μου εσείς που θα πάνε. Πείτε μου εσείς λέτε τι κάνουμε. Προς τα να πάνε. Πείτε δηλαδή. μου εσείς τι κάνουμε για τα σύνορά μας. Μα λέτε να απεγκλωβιστούν εσείς τα μου απαντήσετε. Σας ρωτάω λοιπόν εγώ εσάς που θέλετε να μου μιλήσετε για κλειστά Όχι, σύνορα. Όχι είναι κλειστά τα σύνορα. Είναι κλειστά τα σύνορα. Τα ελέγχετε λοιπόν τα σύνορά σας. Μιλάμε για τα σύνορα των άλλων χωρών. Τα ελέγχετε τα σύνορά σας Έλληνας. Φανταζόμαστε πώ ελέγχονται. Δεν τα ελέγχετε. Γιατί άμα τα ελέγχετε και σα ανοιγοκλίνει κάποιο τρίτο, πώ τα για ελέγχετε θάλασσα, τα σύνορα. Για τα χερσαία. Τα, τα χερσαία και τα θαλάσσια. Άλληνα. Για πείτε μου, αν δεν ελέγχετε τα σύνορά σα εσεί, όντα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm -hmm. στην οποία είσαστε ελεύθερο να ταξιδέψετε mm -hmm. με μία ταυτότητα, τότε πείτε μου ω κράτο τι κυριαρχία έχετε όταν δεν μπορείτε να εκδώσετε mm -hmm. ταξιδιωτικά έγγραφα mm -hmm. σε κάποιον να κινηθεί. Να επανενωθούν οι οικογένειε. Οι επαναπροωθήσει που πρέπει να γίνουν να γίνουν με τον τρόπο που πρέπει να γίνουνε, να γίνουνε, πρέπει να γίνουνε ελάτε, κυρίως ελάτε, 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 να ελάτε. φύγουν από τα νησιά, με την έννοια της ασφυξία, δεν σηκώνουν τα νησιά. Και να πάνε σε δομέ όπου η αξιοπρέπεια να μην καταλήγει, σκοτώθηκε το παιδί δεν ήταν στο χαρτόκουτο. Mm -hmm. Άρα να γεμίσει Ελλάδα πρόσφυγες και μετά να σε αυτό μας λέτε. Ακριβώ το ανάποδο. Μα ποιο ανάποδο. Άμα φύγουν τα νησιά θα που θα πάνε. Σήμερα το πρωί έχει σύσκεψη ο Χρυσοκοίδη με όλου του περιφερειάρχε για αυτό θα που λέτε. Οι για να κάνουν εδώ μέσα όλη τη την Ελλάδα. Πείτε μου, Άρα πώς... θα μείνουν εδώ αυτοί πείτε μου, θα φύγουν. Γιατί μέχρι προχθές όλοι έπαιρναν την ποιότητα του Δέχεστε την εξυπνάδα να σας έχουν κάνει φυλακή με κλειστά σύνορα. Κανένη, Απ' τη μία έχετε την Τουρκία. να μιλάμε στον ίδιο τόνο. Ακούστε με. και εγώ στον ίδιο τόνο μιλάω. Και εσεί μιλάτε στον ίδιο τόνο. Γιατί ανεβάσατε τόνου, μόλι σα έθιξε κάποιο την πραγματικότητα του Χρυσοκοϊδίου. Όχι, δεν μου έθιξε καμία πραγματικότητα. Α πάμε και σειδήσεις. σε μια πραγματικότητα. Δεν λέω πώ θα γίνει το πράγμα. Πάντήστε μου λοιπόν. Πού Σα λέω εγώ. Δεξιά έχετε την Όλη Τουρκία Λάδα που σα στέλνει πρόσφυγε. Στο χάρτη, κοιτάξτε το χάρτη. Οι μετανάστε καλύτερα. Ακούστε με όμω, γιατί αυτό είναι εύκολο να το λέτε. Πάρα πολύ εύκολο. Να μην πάμε στο πρακταίο. Γιατί το πρακταίο δεν είναι του μπουζουριάζω όλου και του βάζω σε δύο στρατόπεδα. Στο, στην Ελλάδα όπω θα κάνει τώρα. Το να, να... φεύγουν από την Ελλάδα. Απαντήστε μου Ελλάδα. λοιπόν. Δεξιά έχετε αυτού που σα στέλνουν πρόσφυγε στο Μάλιστα. χάρτη. Που είναι η Τουρκία. Αριστερά έχετε τι ευρωπαϊκέ χώρε που σα κλείνει τα Μάλιστα σύνορα. Στο, το, στο, νότο τι έχετε. Άλλο αλλού θα το πάμε και στο, αλλού, νο, στο νότο τι έχετε. Στο νότο. Αλλού θα το πάμε τώρα. και στο βορρά τι έχετε. Α, ωραία, τι έχουμε. Πείτε μου εσεί τι έχουμε στο βορρά. Χώρε όμορε, φίλιε, με κλειστά σύνορα. Μάλιστα. Δεν το είπαμε αυτό πριν. Λοιπόν, το είσαστε μία απέραντη φυλακή. Mm -hmm. Και τώρα με ρωτάτε στην απέραντη φυλακή αν πρέπει να στηρίξω αυτού που μου γεμίζουν τη φυλακή. Μάλιστα. Για τους πρόσφυγες. Μα δεν τους στηρίζει κανείς. Και εγώ Μάλιστα. σας εξηγώ. Μάλιστα. Πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα... Πρέπει η πίεση να ασκηθεί στι χώρε του Βίζεγκραντ. Έπρεπε να έχει ασκηθεί προπολού. Ναι, αλλά αυτό είναι μια ευχή. Δεν, λοιπόν, στην πράξη δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει λόγο να τα Στα σοβαρά. και να Δηλαδή, εσεί πιστεύετε ότι εγώ. εγώ δεν μπορώ θα να κυκλοφορήσω στην Ευρώπη επειδή θέλουν να απαγορεύσουν τα κουκουέ. Μέν